Καλημέρα κύριε Κουμιώτη, καλή εβδομάδα, καλημέρα στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Στην Αθήνα. Να ξέρετε πως πιστεύω πολλοί Αθηναίοι και πολλοί κόσμος στην Αθήνα θα ήθελε η Αθήνα να είναι όπως ο Βόλος και όπως η Μαγνησία. Να είστε καλά. Για πείτε μας με ποιο τρόπο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο προχθές. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε ότι θα έχουμε να σημειώσουμε κάτι όπου που για πρώτη φορά το είχαμε σημειώσει και το αναδείξει και από μέσα από τη δική σας συχνότητα, οπότε θεώρησα ότι θα πρέπει να είναι η δική σας συχνότητα αυτή η οποία θα το συζητήσουμε ξανά με τους πολίτες της Μαγνησίας. Έτσι το Σάββατο ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας, μετά και όλες οι διαδικασίες που έχουν γίνει, ανακοίνωσε το πλάνο του Υπουργείου Ναυτιλίας, όπου μέσα έχει την απόκτηση άλλων τριών πλωτών ασθενοφόρων. Υπάρχουν ήδη τρία που έρχονται το καλοκαίρι, τα οποία είχαν, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, είχαν δρομολογηθεί με βάση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος διεσυνοριακής συνεργασίας. Και αυτά αφορούν το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Τα καινούργια τρία λοιπόν είναι ένα που αφορά τις βόρειες σποράδες και άλλα δύο για τα Ιόνια νησιά. Mm-hmm. Ήδη, όπως ανακοινώθηκε, έχουν συνταχθεί οι τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ναυτιλίας σε συνέχεια και συσκέψεων που έγινε από Επιτροπή στο Υπουργείο Υγείας για τη χάραξη της στρατηγικής για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στα νησιά. Οπότε η απόφαση που είχε ληφθεί προ-κορονοϊού τώρα πλέον επιταχύνεται λόγω των συνθήκων. Και αυτή άλλωστε είναι και δικιά μου επιδίωξη, ότι να αξιοποιήσουμε τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τώρα, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε άμεσα σε αυτή την ανάγκη των πολιτών των Βορειών Σποράδων. Συνεπώς έχουμε τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και σιγά σιγά αναμένεται άμεσα η ολοκλήρωση των επόμενων σταδίων για την απόκτηση των πλωτών ασθενοφόρων, η οποία στόχος είναι να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και πιο σύντομα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Είχαμε πει γιατί οι αρχικές εκτιμήσεις ότι θέλουν ένα διάστημα 1,5 έτους, τώρα πλέον πέφτουμε στους μήνες, σε μήνες. Μάλιστα. Άρα δεν είναι παρακινδυνευμένο το χρονοδιάγραμμα, σε ελάχιστους μήνες μου λέτε. Έτσι. Σε κάποιους μήνες. Ναι. Ο στόχος είναι να είναι μέσα στο έτος. Μέσα στο 2020. Πολύ σημαντικό αυτό. Και για να καταλάβουν είναι οι ακροατές. Επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι αρμοδιότητα και ευθύνη και πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος. Εμείς προσπαθούμε επικουρικά να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση, να βρούμε τα χρήματα, να μην υπάρξει ένα πρόβλημα. Ναι. Είμαστε από κοντά. Και φυσικά έχουμε και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της εντοπιότητας και να συνεχίσουμε τους πολίτες των νησιών μας. Και για να κατανοήσουν οι ακροατές μας για ποιο πράγμα μιλάμε, δηλαδή θα αισθάνονται την ασφάλεια η Σκιαθίτσα, ο Σκιαθίτης, η Γλωσσότησα, ο Γλωσσότης, η Σκοπελίτσα, ο Σκοπελίτης, η Αλονισιώτησα, ο Αλονισιώτης, 24 ώρες το 24ωρο. Αν του συμβεί κάτι και πρέπει να παραπεμφθεί στο πλησιέστερο μεγάλο νοσοκομείο, υπάρχει σκάφος παντός καιρού, ανά πάσα στιγμή του 24ωρου και με κάθε καιρό να επιβιβαστεί με ασφάλεια και να μεταφερθεί στο πλησιέστερο μεγάλο νοσοκομείο. Βέβαια ο Βόλος. Και με όλες τις προδιαγραφές εκείνες που θα κάνουν τη μετάβαση αυτή ασφαλής για τον ίδιο αλλά και για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Δεν θα επιδεινώσουν το πρόβλημα υγείας. Είναι ειδικές οι προδιαγραφές αυτές ασθενοφόρου, πλωτού ασθενοφόρου, το οποίο θα είναι στη διάθεση των νησιών έτσι ώστε ακριβώς ανά πάσα στιγμή να μεταφέρει το περιστατικό με τους διακομιστές του ΕΚΑΒ, με όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στο νοσοκομείο του Βόλου. Και βέβαια η απόσβηση θα γίνει πάρα πολύ σύντομα με αυτή σας την ενέργεια, την προσωπική, κύριε Τριαντόπουλε. Είναι γνωστό ότι το ελληνικό δημόσιο, να το ολοκληρώσω, το ελληνικό δημόσιο θα υποφεληθεί πάρα πολλά χρήματα στο μέλλον. Πάρα πολλά χρήματα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κόστος, ένα ετήσιο κόστος, το οποίο αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αγγίζει και το κόστος απόκτησης του σκάφους αυτού, οπότε όπως καταλαβαίνετε, ναι,
Υπάρχουν επιμέρους κόστοι βέβαια για τη συντήρηση και τη λειτουργία του, αλλά στο τέλος της ημέρας, σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας, είναι πιο συμφέρουσα επιλογή, πολύ πιο συμφέρουσα επιλογή, γι' αυτό και το επιδιώκουμε μεταξύ άλλων από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και σε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης είναι μια επιλογή η απόκτηση μιας υποδομής η οποία ανταποκρίνεται στο αίτημα όλων των πολιτών των νησιών μας, αλλά και σε ένα αίτημα το οποίο όλοι οι φορείς του Βόλου και της Μαγνησίας θεωρώ ότι το βλέπουν θετικά και το θέλουν. Τώρα δεν ξέρω, είπατε κάτι στο προημιός, εγώ δεν είμαι τόσο γνώστης όλων αυτών. Ναι, πολεμήθηκε πάρα πολύ, πολεμήθηκε. Τι, α πούμε ψέματα? Δεν μας αρέσει το ψέμα. Ναι. Πολεμήθηκε πάρα πολύ. Οι νησιώτες όμως είναι η ζωή τους, το θέλουν. Αν είναι δυνατόν. Το οποίο βέβαια θα είναι επανδρομένο με λιμενικούς οι οποίοι θα το χειρίζονται. Έτσι. Στο δυναμικό του λιμενικού σώματος. Έτσι. Έτσι. Κύριε Τεοδόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή δύναμη, να μην σας απασχολώ αυτή την ώρα. Να είστε καλά. Έχετε με τον κύριο Σταϊκούρα σε λίγο πιθανολογώ σύσκεψη, δεν είναι? Ξεκινάνε από τις 9 και τώρα όλη αυτή η πλατφόρμα των τηλεδιασκέψεων, αν και σε διευκολύνει στο να έρθει σε επικοινωνία, από την άλλη αυτή η διευκόλυνση έχει πολλαπλασιάσει όλα αυτά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καλό είναι αυτό βέβαια και είναι και κάτι που θα το κρατήσουμε και μετά την κρίση αυτή. Εν αναμονή βέβαια και του αυριανού διαγγέλματος του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι? Γενικά όλη αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα με αρκετές ανακοινώσεις. Είναι μια εβδομάδα που θα τοποθετηθούν σε ένα πλαίσιο τα πράγματα για την επόμενη μέρα. Θα εξειδικευτούν πολιτικές. Οπότε καθ' όλη την εβδομάδα θα έχουμε πράγματα να συζητάμε και να αναδεικνύουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Εγώ καλημέρα σας. Καλημέρα.